Τι ωραία φορέματα, έρινα, εθέρια, ευάρια και βίλια. Το Κιτσερέλα, πάρτι ξεκινά. Αυτά είδε και ο χορογράφος Δημήτρης Παπάζουγλου και έπαθε 8 εγκεφαλικά, 3 μοκ και 5 φρίκες. Τι κακόγουστα πράγματα είναι αυτά. Αυτά τα κουρέλια με τα σατέν που τους βάζουν ότι είναι ρούχα βάλς αυτά. Όχι και κακόγουστα, τελευταία λέξη της μόδας στο βιενέζικο βάλς. Τέτοια φορούσε και στα χτομπούτα. Την είδαμε να χορεύει βάλς όταν είναι στο παλάτι. Και μετά έχασε το γομπάκι, άμα ξέγινε κολοκύθα και το σόου ήταν περιορέξος κολοκυθόπιτα. Μόνο η Ελεονόρα άξιζε. Χόρεψε σαν επαγγελματίας. Την ώρα που όλοι οι άλλοι αντί να χορέψουν σωστά, αποφάσισαν να κάνουν το βάλς σαν χταρμά. Ροκ, σουγκαρίσματα, φάπες. Ένα κανάλι τόσο μεγάλο δεν επιτρέπεται να βάζει και να λέει βιενέζικο. Κόψτε το βιενέζικο. Πέστε μια ένα βάλς. Βγαίνει και χορεύαν, ας πούμε, μαραβέλια φύλαμε. Ξαφνικά τσικουτσούκα ένα, δύο, τρία, ένα, δύο, λίγο βαλσάκι. Αυτό είναι αστεία. Πιο αστείες είναι οι δηλώσεις που ακούσαμε μετά. Γιατί όταν ακούω πως... Έχουν πάρει τα μυαλά σου, α? Εκτός από αυτούς τένιας που έχουν πάρει των πραγμάτων όλες αυτές τις δηλώσεις. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορώ να το πω εγώ. Αυτό το λένε οι άλλοι. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι με τους οποίους έρχομαι σε επαφή και συνεργάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουν τέτοια εικόνα. Μου έρχεται να πέσω στα πατώματα σαν τον Τρίφωνα. Μπορεί να έχουμε και μην ξέρεις να έχουμε μια τέτοια έκκληση με τον Σαμάρα, γιατί ξέρεις ο Έλληνας θέλει και τον ψινάκι του. Και ο Κολλιός τον Αύγουστο και ο Γδάρτης τον Μάρτιο. Τι να κάνουμε. Ο Σαμαράς είναι μια προσωπικότητα η οποία φαντάζομαι και στο κομματήριο δεν τα κάνει αυτά. Είναι με 13 τηλέφωνα που μιλάει και αυτό και βρίσκει και μπορεί και να εκτενήσει κιόλας και να κόψει. Δηλαδή, του πει κοπέλα, κλείστε το τηλέφωνο για να κάνουμε δουλειά. Άρα τι φωνάζουμε, τα κάνει όλα και συμφέρει. Ο άνθρωπος είναι πολυμηχάνημα, δεν είναι χορευτής, δεν είναι κομμωτής. Την απόφαση της να χωρίσει με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη.